στα άκρα και κανείς δεν μπορεί έτσι να αποκλείσει ένα θερμό επεισόδιο το καλοκαίρι. Εμείς θα πάμε τώρα στον γεωπολιτικό αναλυτή, τον Σάββα τον Καλυτερίδη, να δούμε πώς έχουν τα πράγματα σήμερα στο Αιγαίο, ποιοι είναι οι κίνδυνοι. Αγαπητέ μου Σάββα, καλή σου μέρα από Κύπρο. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς έχουν τα πράγματα, δηλαδή εμείς είμαστε λίγο μακριά, βλέπουμε και διαβάζουμε όλα αυτά τα ρεπορτάζ και ανησυχούμε βέβαια όπως ανησυχείτε εσείς, αλλά πες μου πού βρίσκεται η αλήθεια τώρα, γιατί ξέρεις καμιά φορά η αλήθεια είναι στη μέση. Υπάρχει μια αμφισβήτηση από την πλευρά των Τούρκων, έντονη αυτή τη φορά, πολύ έντονη, εκφράζεται με μια ρητορική πολεμική και υπάρχει μια αντίδραση από την Ελλάδα. Θεωρώ πρώτη φορά τόσο πολύ είμαστε κάθετοι ότι όποιος αμφισβητήσει την κυριαρχία μας θα τιμωρείται. Δεν ξέρω με ποιες πλάτες το κάνει αυτό ο Μητσοτάκης, αλλά είναι μια κατάσταση που δεν αποκλείουμε ένα θερμό επεισόδιο στο τέλος. Ναι, να δούμε λίγο το γενικό πλαίσιο. Ναι. Η Τουρκία έχει μια σειρά από διεκδικήσεις και όσο περνάει ο καιρός προσθέτει και άλλες. Όλες οι διεκδικήσεις της είναι εκτός του διεθνούς δικαίου, δηλαδή δεν ερίζονται, δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Θα έλεγα ότι είναι πολιτικού χαρακτήρα διεκδικήσεις χωρίς να επικαλείται η Τουρκία το διεθνές δίκαιο. Η μοναδική περίπτωση που η Τουρκία θεωρεί ότι έχει κάποια βάση για να πάνω στην οποία στηρίζει τη διεκδικήση της είναι αυτή με την λεγόμενη αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου. Και επειδή ξέρετε, όλα τα άλλα έχουν καταγγελθεί, το τουρκολιβικό μνημόνιο, η γαλάζια πατρίδα, αυτά δεν στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο. Η Τουρκία παραβιάζει το διεθνές δίκαιο με αυτά. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν με αυτό το θέμα θεωρεί ότι δικαιώνεται, η Τουρκία στο πλαίσιο ενός μακροπρόθεσμου και μακροχρόνιου σχεδιασμού, μου θυμίζει δηλαδή το Κυπριακό που από το 1957 είχαν κάνει τη στρατηγική τους, την οποία συνεχίζουν μέχρι σήμερα, και στο Αιγαίο έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Βγάζουν τώρα το θέμα της αποστρατιωτικοποίησης για να κάνουν αυτό που λέει ο χάρτης της γαλάζιας πατρίδας ή ο χάρτης του Τσαβούσογλου. Ναι. Δηλαδή να διεκδικήσουν το μισό Αιγαίο. Ναι. Υπάρχει κίνδυνος για κάτι τέτοιο? Ασφαλώς και υπάρχει και δεν έχουμε δικαίωμα να μην λαμβάνουμε υπόψη πολύ σοβαρά τις απειλές της Τουρκίας. Ναι. Εάν η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει κάτι τέτοιο, έχει πιθανότητες επιτυχίες. Το λέω ξεκάθαρα και χωρίς να έχω καμία διάθεση να κάνω προπαγάνδα ή να συμμετέχω κι εγώ σε κάποιο είδος ψυχολογικό πόλεμο. Δεν έχει καμία πιθανότητα να πετύχει η Τουρκία κάτι στο Αιγαίο σε περίπτωση που αποπειραθεί να το κάνει. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, μέχρι στιγμής η Τουρκία, το 1974 συμπεριλαμβανομένου, δεν έχει πολεμήσει ποτέ με έναν τακτικό στρατό, ο οποίος να διαθέτει ναυτικό και αεροπορία. Ναι. Στην Κύπρο γνωρίζουμε ότι ήταν μια προδοσία, δεν έγινε απόβαση, έγινε αποβίβαση. Στις επιχειρήσεις που κάνει εναντίον των Κούρδων ανταρτών, ένα κράτος 80 εκατομμυρίων τα βάζει με μερικές εκατοντάδες χιλιάδες αντάρτες και δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Ήδη προχθές στο Βόρειο Ιράκ, μπορεί οι νεκροί να ξεπέρασαν και τους 50 του τουρκικού στρατού. Δηλαδή όπου δεν έχει τη δυνατότητα να χτυπήσει με αεροπλάνα και με μη επανδρομένα αεροσκάφη, ναι, όπου εκεί δεν μιλάει η δυνατότητα του στρατού να πολεμά, αλλά μιλάει η τεχνολογία, όπου λοιπόν συγκρούεται το τουρκικό στρατός με τους αντάρτες, το τουρκικό στρατός χάνει. Στη Συρία το ίδιο έγινε. Πάλι ένας τακτικός στρατός με τη βοήθεια της πολεμικής αεροπορίας τα έβαλε με συμμορίες. Εδώ λοιπόν έχουμε έναν τακτικό στρατό στην Ελλάδα. Έναν τακτικό στρατό ο οποίος υπερέχει στον αέρα και όσο περνάει ο χρόνος η υπεροχή αυτή θα διευρύνεται και επίσης υπερέχει και στη θάλασσα. Και κύριε Δημητρόπουλο, υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Η γεωγραφία στο Αιγαίο είναι υπέρ της Ελλάδας. Δηλαδή κάθε νησί είναι ένα αβύθιστο αεροπλάνο. Είναι μια ναυτική βάση. Κάθε νησί είναι μια βάση. Είναι ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο. Που όπως είδαμε στην Ουκρανία, με έναν πύραυλο 5 εκατομμυρίων δολαρίων, με δύο πυράβλους, η Ουκρανία βύθισε την ναυαρχίδα του ρωσικού στόλου του Ευξήνου Πόντου, που είχε οπλικά συστήματα παράδοση ενός δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τι θέλω να πω? Ήδη τα νησιά μας σωστά είναι εξοπλισμένα γιατί υπάρχει η απειλή, είναι ορατή η απειλή. Προχθές είχαν την άσκηση εφές
που δυστυχώς συμμετείχαν και σύμμαχοι σε αυτή, η άσκηση ΕΦΕΣ γίνεται αποκλειστικά στα σχέδια υλοποίησης σχεδίων για κατάληψη ενός μεγάλου ελληνικού νησιού του Ανατολικού Αιγαίου. Άρα υπάρχει η απειλή. Αυτό εκ των πραγμάτων νομιμοποιεί την Ελλάδα να παίρνει μέτρα για να προστατεύσει την εθνική της κυριαρχία προκειμένου τα νησιά. Άρα τα νησιά μας είναι σαν αστακή. Ο ελληνικός στρατός είναι και εξοπλισμένος και εκπαιδευμένος και θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια που κάνει η Τουρκία θα τις γυρίσει, θα είναι ένα αρκετίστροφο όπλο, δηλαδή ένα boomerang, όπως το λέγανε οι Αβορίγινες στην Αυστραλία, θα γυρίσει, ήδη γυρνάει πίσω της και βλέπουμε τις ανακοινώσεις και του State Department και της Κομισιόν για το ζήτημα αυτό που είναι υπέρ των θέσεων της Ελλάδας ξεκάθαρα. Ωραία. Για να ρωτήσω κάτι τώρα. Γιατί εκδηλώνεται αυτή η νευρικότητα των Τούρκων? Εκδηλώνεται στη Συρία, το ακούσαμε τις εξαγγελίες τους, στην Αμόχωστο με τη σαλαμοποίηση εκεί της περίκλησης της πόλης, στο Αιγαίο. Γιατί τώρα αυτή η στροφή? Ενοχλήθηκαν από το ταξίδι του Μητσοτάκη στην Αμερική, από τις βάσεις που φτιάχνουν οι Αμερικανοί στην Ελλάδα, από κάτι άλλο? Γιατί τώρα εκδηλώνεται αυτή η επιθετική ρητορική και το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου? Είναι συνδυασμός ορισμένων παραγόντων. Ένας παράγοντας είναι αυτός που είπατε. Η βάση κυρίως στην Αλεξανδρούπολη των Ηνωμένων της Αμερικής ενοχλεί την Τουρκία. Γιατί την ενοχλεί? Διότι λειτουργεί ως ανάχωμα στα επικρατικά της σχέδια στη Θράκη. Δηλαδή, μέχρι τώρα η Τουρκία, επειδή υπήρχαν και άλλοι λόγοι, κατόρθωνε και έπειθαν. Κατόρθωναν και τα όργανά της και η εγκάθετή της στη Θράκη, έπειθαν σε επαφές που ήρθαν με Αμερικανούς αξιωματούχους, τους έπειθαν ότι παραβιάζουν τα δικαιώματά τους και κάθε χρόνο η Ελλάδα είχε ένα πονοκέφαλο με την έκθεση του State Department για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τη Θράκη. Τα τελευταία δύο χρόνια όμως δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές. Ελάχιστες. Γιατί? Γιατί η παρουσία των Αμερικανών εκεί τους δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουν οι ίδιοι, να δουν με τα ίδια τους τα μάτια ότι οι μουσουλμάνοι στη Θράκη απολαμβάνουν πολλαπλάσια δικαιώματα από τους πολίτες στην Τουρκία. Άρα η Τουρκία δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει για την Ελλάδα. Ένας παράγοντας είναι αυτός. Δεύτερος, όσο υπάρχει στρατιωτική δύναμη των Αμερικανών στον Εύρο, οι Τούρκοι δεν μπορούν να κάνουν μια επιθετική επιχείρηση. Που αν την κάνουν θα σπάσουν τα μούτρα τους, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα, επειδή έγιναν τραγικά λάθη τις προηγούμενες δεκαετίες με την πολιτική του κατευνασμού. Τραγικά λάθη. Πίσω η Ελλάδα υποχωρούσε με ένα βελούδινο τρόπο χωρίς να φαίνεται και χωρίς να δημιουργεί προϋποθέσεις τετελεσμένου για να εξαγοράσει ένα κομμάτι ειρήνης, ένα μερίδιο ειρήνης. Όμως τώρα φτάσαμε με την πλάτη στον τοίχο. Και πότε το αντιλήφθηκε αυτό το πολιτικό σύστημα? Την καθαρά Δευτέρα του 2020 με την απόπειρα εισβολής των Τούρκων στις Καστανές του Εύρου, ναι. Με εννοώ με τους αλλοδαπούς, ναι. Και με το Roots Race το καλοκαίρι, όπου επί 90 και ημέρες αλώνιζε σε ελληνική υφαλοκρηπίδα. Εκεί κατάλαβε το πολιτικό σύστημα ότι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια υποχωρήσεων, επιταχύνθηκαν οι διαδικασίες για την αγορά των ενοπλικών συστημάτων. Ήδη κάποια έχουμε πάρει και τα F-16, τα Viper και τα Rafale έχουν έρθει και η φρεγάτα η μία ήδη είναι σε φάση κατασκευής. Αυτά λοιπόν δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι σε μία μεταβατική περίοδο από την πολιτική του κατευνασμού στην πολιτική της αποτροπής. Και αυτό που είπατε και εσείς κύριε Μητρόπουλε, ότι η Ελλάδα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, καταγγέλει διεθνώς παντού την τουρκική επιθετικότητα, είναι μέρος αυτής της πολιτικής, της μετάβασης από την πολιτική του κατευνασμού στην αποτροπή. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ο δεύτερος παράγοντας που εκνευρίζει την Τουρκία. Γιατί η Τουρκία θεωρούσε ότι με τον κατευνασμό θα πετύχαινε όλους τους στόχους της χωρίς να ρίξει μια τουθεκιά. Τρίτος παράγοντας είναι ο στιγνός εκβιασμός που κάνει στο ΝΑΤΟ με τη Σουηδία και την Φινλανδία. Μάλιστα. Θεωρεί δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, ακόμα και με τα στενά για να περάσουν τα πλοία που θα μεταφέρουν τα σιτηρά, να μην έχουμε μια παγκόσμια επιστημιστική κρίση, η Τουρκία το εκμεταλλεύεται και αυτό. Εκβιάζει λοιπόν τη διεθνή κοινότητα και αυτό αφορά κυρίως την εισβολή
μια νέα εισβολή στη Συρία. Δηλαδή προσπαθεί να υφαρπάξει την έγκριση μιας νέας εισβολής από τη Ρωσία και από την Αμερική. Παίζει ένα πάλι αυτό το εκρεμές, ένα περίεργο εκβιαστικό παιχνίδι, και γι' αυτό βλέπουμε τους λεονταρισμούς της Τουρκίας στα μέτωπα που προαναφέρομαι. Πάντως, θεωρώ ότι με τονωμένη εθνική αυτοπεποίθηση Κύπρος και Ελλάδα, με σοβαρότητα και με υπευθυνότητα, ναι, και επαναλαμβάνω, δεν το λέω χάρη σκοπιμότητας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την τουρκική επιθετικότητα. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είχαμε το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Ελλάδα, στο Κογκρέσο στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική. Κάποιοι το χαρακτήρισαν ως πάρα πολύ επιτυχημένο έως ιστορικό. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι απλά ήταν ένα χειροκρότημα που στην πράξη δεν θα φανεί αυτό το πράγμα, αυτή η στήριξη των Αμερικανών. Τι πιστεύεις εσύ ότι μπορεί να εξαργυρώσει σε επίπεδο πλέον τέτοιων σχέσεων με Τουρκία αυτό το καλό ταξίδι και η καλή παρουσία στην Αμερική ο Μητσοτάκης? Ακούστε, τι έγινε στο Λευκό Οίκο δεν γνωρίζει κανείς. Και εκεί δεν ήταν όλα ρόδινα. Δηλαδή εκεί πιθανόν να ασκήθηκαν και πιέσεις για το θέμα το ενεργειακό. Κάτι που αφορά και την Κυπριακή Δημοκρατία. Βέβαια. Γιατί η Τουρκία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ένας από τους στόχους είναι να επεξαρτηθεί η Τουρκία από το ρωσικό φυσικό αέριο. Είναι εξαρτημένη σε ποσοστό 33%. Αυτό πώς θα γίνει? Με φυσικό αέριο από την Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο όμως δεν μπορεί να περάσει αν δεν λυθεί το Κυπριακό. Και εκεί πιθανότητα να δούμε πιέσεις. Η Τουρκία θα μας κάνει τη χάρη να κλείσει τους δύο αγωγούς που έχει από την Τουρκία και να δεχθεί έναν αγωγό στο έδαφος της που θα έρχεται από την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτή είναι η σχεδιασμή της Τουρκίας. Και πιθανόν κάποιον κύκλο στο State Department. Είχαμε και μια επίσκεψη εδώ, Άγκυρα, Αθήνα και Λευκοσία. Εννοώ την κυρία Νούλαντ, πιθανόν κάποιοι να έχουν τέτοιους σχεδιασμούς. Τώρα, άρα εκεί μπορεί να δέχθηκε και ο κύριος Μητσοτάκης και κάποιες πιέσεις. Δεν ήταν όλα ρόδινα. Στο Κογκρέσο όμως, η ομιλία του Έλληνα Πρωθυπουργού. Ξέρετε, στις ΗΠΑ οι βουλευτές και οι γερουσιαστές είναι αυτεξούσιοι. Εκεί δεν υπάρχει κομματική γραμμή και κομματική πειθαρχία να ψηφίσει ό,τι λέει το κόμμα. Έχουμε εκατοντάδες παραδείγματα. Βουλευτές ψηφίζουν κατά βούληση. Καταψηφίζουν ακόμα και νομοσχέδια της κυβέρνησης, κυβερνητικοί βουλευτές και οι γερουσιαστές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι αυτοί που σηκώθηκαν και χειροκρότησαν, και κυρίως όσοι έκαναν δηλώσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή τις τηλεοράσεις, εάν έχουν καταγραφεί από τις ελληνικές διπλωματικές αρχές, αλλά και από τις οργανώσεις λόμπι των Ελλήνων της Αμερικής, και καλλιεργηθεί μια σχέση, μπορεί αυτή να είναι χρήσιμη στο μέλλον. Δηλαδή σε κρίσιμες ψηφοφορίες, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που χειροκρότησαν τον Έλληνα Πρωθυπουργό και που τον μίλησαν με θετικά λόγια για αυτόν, μπορούμε με αυτούς να αναπτύξουμε σχέσεις, εννοώ με απλούς βουλευτές ή γερουσιαστές που δεν είναι στις ομάδες άσκησης πιέσεων τις ελληνικές και τις κυπριακές. Μπορεί αυτό να αποτελέσει μια επένδυση για το μέλλον, αλλά θέλει δουλειά, θέλει μόχλευση, δεν σημαίνει τίποτα το χειροκρότημα εάν δεν δουλέψουμε για το μέλλον. Πολύ σωστό. Και παίρνουμε κάτι τελευταίο. Αυτή η δήλωση Ερντογάν, τι μπορεί να σημαίνει, δηλαδή ότι τέλος οι διμερείς συνομιλίες με Ελλάδα? Τι μπορεί να σημαίνει? Και έκανε και αναφορά στην Αγία Σοφιά, βέβαια, έτσι εννοείται. Ναι, ακούστε, οι διμερείς συνομιλίες δεν συνέφεραν την Ελλάδα. Οι διμερείς συνομιλίες επιβλήθηκαν. Από την κυρία Νούλαντ που ήρθε εδώ, αμέσως μετά ακολούθησε το ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Κωνσταντινούπολη. Δεν μας ενδιαφέρουν πραγματικά οι διμερείς συνομιλίες, εφόσον η Τουρκία βάζει σε αυτές το πακέτο με τις προκλήσεις της. Η Ελλάδα, ξέρετε, η Τουρκία γνωρίζει και θεωρεί, είναι δηλαδή στρατηγική εκτίμηση του τουρκικού κράτους αυτό, ότι η συμμετοχή της Ελλάδας και της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά στρατηγικό πλεονέκτημα που παρέχει σε Κύπρο και Ελλάδα δυνατότητες να κάνουν προτάσεις και να λαμβάνουν αποφάσεις μέσω των ευρωπαϊκών θεσμών εις βάρος της Τουρκία, και η Τουρκία δεν συμμετέχει σε αυτό το τραπέζι και δεν μπορεί να το παρεμποδίσει παρά μόνο μέσω των φιλικών της χωρών. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι για μας ένα τεράστιο πλεονέκτημα, να το καλλιεργήσουμε και μπορούμε να εξισορροπήσουμε τη γεωπολιτική αξία της Τουρκίας, που όντως είναι σημαντική, ή άλλες ενέργειες που κάνει η Τουρκία και στρέφονται εναντίον μας.
Μάλιστα. Αγαπητέ μου Σάβα Καλυτερίδη, σε ευχαριστώ για ακόμη μια φορά. Σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, φεύγουμε από το θέμα τα ελληνοτουρκικά. Ερχόμαστε.